σύννεφα βαριά μπαρούτι φορτωμένα κι από σημάδια λευτεριάς δε φαίνεται κανένα. Παντού οι στρατοφύλακες και οι προσκυνημένοι, όλοι οι άλλοι στο ζυγό στα σίδερα δεμένοι. Τους φόρους να πληρώνουνε να μην τους φυλακίσουν, για να έχουν το δικαίωμα στον τόπο τους να ζήσουν. Όσοι δεν τα κατάφερνανε βγαίνανε στα όρη, εκεί που δεν υπήρχανε υπόταγες και φόροι. Προπύργια οι εκκλησίες κρατούσαν τη λαμπάδα, για να ελευθερώσουνε κάποτε την Ελλάδα. Και πιο πολλά παιδιά είχε κάθε γυναίκα, και όχι σπάνιες φορές έφταναν και τα δέκα. Χωρίς να διαμαρτύρονται και να βαρικομάνε, μα ήτανε περήφανες εγγόνια να μετράνε. Να έχει χώρα χριστιανούς να ζουν για την Ελλάδα, και να κρατάνε άσβεστη του γένου στη λαμπάδα. Να είναι οι Έλληνες πολλοί, οι τύρανοι πιο λίγοι, να φουντώνουν στα βουνά της λευτεριάς οι πύργοι. Γνωρίζαν γράμματα και είχαν περιουσία, άρχισαν να αναδειφούν του γένου στα αρχεία. Να δουν πως ήταν κάποτε που έχουν καταντήσει, πως άφησαν τη λευτεριά σαν το κερί να σβήσει. Αυτοί που ήταν άλλοτε του κόσμου φωτοδότες, έφτασαν να γίνουνε σκουλίκια σε δεσπότες. Ξένοι να τους δικάζουνε και να τους βασανίζουν, ούτε ένα στρέμμα γης αυτοί να μην ορίζουν. Αρχίσανε να ανάβουν το φυτίλι, για να ενημερώνονται οι συγγενείς και οι φίλοι, πως ήρθε πλέον η στιγμή κεφάλι να σηκώσουν, στο γένος το υπόδουλο τη λευτεριά να δώσουν. Καλοφιές που μας ιδρύσαν εταιρεία, τρεις Έλληνες που είχανε μόρφωση και εμπειρία, κάπου μακριά στην Όδησο σε μία ξένη χώρα, να δώσουν στην πατρίδα τους τη λευτεριά στα δώρα. Που χρόνια τα περίμεναν, όλοι τα προσδοκούσαν, και μέρα νύχτα έκαναν εκείνα που μπορούσαν. Και λευτεριά στον τόπο τους να δώσουν, γιατί όταν δοκίμασαν χύσανε μαύρο δάκρυ και την πατρίδα πέρανε ως του γκρεμού την άκρη. Σε τούτη τη φορά είπανε θα τολμήσουν,
κι ένα ναό στη λευτεριά όλοι μαζί θα χτίσουν για να έρχονται να προσκυνούν όλοι οι σκλαβωμένοι που ζουν στα πέρατα της γης και οι ταπεινωμένοι. Του Μάρτη, όπου η φύση γιόρταζε κι ήταν χαρά γεμάτη. Ο ιεράρχης Γερμανός της Πάτρας στην πλατεία το λάβαρο εσήκωσε μετά τη λειτουργία. Έδωσε το σύνθημα να αρπάξουν το τουφέκι κι όπου διαβαίνουν να σκορπούν φωτιά κι αστροπελέκι, να διώξουνε τον τύρανο από τα κόμματά του, ελεύθερα να ζήσουνε αυτοί και τα παιδιά του σε μια πατρίδα ελεύθερη, περήφανη σαν πρώτα και να θερίζουσαν και πριν της λευτεριάς τα πότα. Ήταν δυνατή, ρόδιξε το τουφέκι. Απ' άκρη σ' άκρη ξέσπασαν φωτιά κι αστροπελέκι. Η μάνια ανυπόταχτη σήκωσε τη σημαία και στον αγώνα ρίχτηκε για μια πατρίδα νέα. Έχει μεγάλο πληθυσμό, 300,000 και τους τυράννους έβαλε σαν ελπιστούς πελάδες. Ξεκίνησε με μια στρατιά ενθουσιασμό γεμάτη. Έχει το καιρό του μωριά κι άλλους καπετανέους, όλους έτοιμο πόλεμους, έμπειρους και γενναίους. Ξυπνήσανε και φτάνουν μεσημέρι κι η λευτεριά τους εύλογη με το δεξί της χέρι. Κοντά στα απομεσήμερο στην Καλαμάτα φτάνουν, αρχίζουν την επίθεση κι όλους τους Τούρκους πιάνουν και τους εκμαλωτίζουνε, παίρνουν τον όπλισμό του κι ό,τι στην πόλη βρίσκεται το κάνουνε δικό του. Ο λαός την νίκη του γιορτάζει, το όραμα της λευτεριάς αρχίζει να χαράζει. Σε κάθε πόλη και χωριό στείνεται πανηγύρι, οι άγγελοι ποτίζουνε τη λευτεριά με γύρι. Να γλύκαθεί το στόμα της να βγει να τραγουδήσει, το μαύρο πέθος της κλαπιάς παντότινα να σβήσει.